Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μαριά. Τι κάνετε? Καλό μεσημέρι σε εσάς, τους τηλεθεατές σας. Προσπαθούμε, παλεύουμε όσο μπορούμε, γιατί τα θέματα τρέχουν όπως ξέρετε. Υπάρχει μια επίθεση ουσιαστικά και στο ελληνικό γιαούρτι πλέον, διότι μετά το μνημόνιο, το οποίο θεωρεί ως φρέσκο γάλα το γάλα 7 ημερών, ναι. Και αυτό το έκανε ο Dijsselbloem, διότι τόσο περίπου, τόσες ημέρες περίπου κάνει να έρθει το βιτίο με το γάλα από την Ολλανδία, ναι. Και στόχος τους ήταν βεβαίως να προωθήσουν τα δικά τους προϊόντα οι δανειστές. Και καλά κάνανε. Και καλά κάνανε αυτοί, κακώς κάναμε εμείς όμως που τα δεχόμαστε. Ναι, ακριβώς. Και πλέον έχουμε μία επίθεση και στο ελληνικό γιαούρτι. Αυτό είχε φανεί εδώ και πολύ καιρό. Τον Οκτώβριο είχα κάνει μια ομιλία για το θέμα αυτό. Ναι. Διότι είχε προκληθεί ολόκληρη σύγκρουση και σάλλο στην Ιταλία. Εκεί λοιπόν υπήρχε απόπειρα να παρασκευάζεται γιαούρτι και με γάλα σκόνη. Και με αφορμή αυτό είχα τοποθετηθεί, στηρίζοντας βεβαίως την προσπάθεια των ελληνικών προϊόντων, ότι φυσικά τυρί και γιαούρτι πρέπει να γίνεται από γάλα και όχι από γάλα σκόνη ή αφυδατωμένο γάλα, όπως λέγεται. Εν συνεχεία υπήρξε μια καταγγελία κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων, όπου κάποιοι προφανώς είχαν μια πληροφόρηση ότι επίκειται τροποποίηση του κανονισμού του ελληνικού κώδικα τροφίμων και ποτών. Σωστή. Και ότι κάποιοι μεθόδευαν την εποχή που υπήρχαν τα μπλόκα να περάσουν μια ρύθμιση για το θέμα του γιαουρτιού, δηλαδή να απαλληφθεί ο όρος νοπό γάλα για την παρασκευή ελληνικού γιαουρτιού και έτσι να επιτραπεί η χρήση αφυδατωμένου γάλατος ή γάλα με τη μορφή σκόνης για να παραχθεί το γιαούρτι. Ναι. Είχαμε διερευνήσει αυτό το θέμα, είχαμε κάνει καταγγελίες, είχε γίνει και συζήτηση στην περιοχή της Καβάλας με το θέμα αυτό, που συμμετείχαν και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι μάλιστα έλεγαν ότι δεν πρόκειται να συμβεί. Δηλώναν άγνοια ως συνήθως, ωραία. Ναι. Τώρα λοιπόν αυτό που προέκυψε είναι ότι μεθοδεύει το Υπουργείο Γεωργίας, ναι. Να αλλάξει το άρθρο 82 του ελληνικού κώδικα τροφίμων και ποτών και να μπορεί πλέον με σκόνη γάλα να παράγει κανείς γιαούρτι. Αυτό ναι. Σημαίνει, και εντελώς τυχαία, την ίδια στιγμή που υπάρχει αυτή η ελληνική πρόταση που πρέπει να την εγκρίνει η Κομισιόν, οι Τσέχοι, εντελώς τυχαία, σε εισαγωγικά το τυχαία, μπράβο. Υπέβαλαν δικό τους σχέδιο στην Επιτροπή να μπορούν να παρασκευάζουν αυτοί γαλακτοκομικά προϊόντα με τον όρο ελληνικό γιαούρτι. Ωραία. Άρα λοιπόν εδώ δεν είναι τίποτε τυχαίο, θα πρέπει να βγει η κυβέρνηση να μας εξηγήσει πώς και για ποιο λόγο προχωρεί σε αυτή την τροποποίηση και πώς τυχαίνει την ίδια στιγμή οι Τσέχοι να κάνουν μπάσιμο επί της ουσίας για να παράξουν γαλακτοκομικά προϊόντα με το όνομα ελληνικό γιαούρτι. Κύριε Μαριά, βοηθήστε με σε κάτι. Εάν εμείς τα αφήνουμε όλα ελεύθερα και μας πιάνουν στον ύπνο, σημαίνει ή ότι είμαστε ανίκανοι, ή ότι είμαστε άχρηστοι, ή ότι έχουμε ένα θέμα στο μυαλό, να το πω και πιο σκληρά, ναι. Ή πολλά. Ναι. Ή ξεπουλιόμαστε. Μήπως υπάρχει κάτι από αυτά στο προσκήνιο και εμείς δεν το έχουμε καταλάβει και είμαστε όντως ανίκανοι και άχρηστοι, ή έχουν αποφασίσει κάποιοι να μας ξεπουλήσουν μέχρι τέλους. Και εμείς ακόμα νομίζουμε ότι υπάρχει ελπίδα και ότι κάποτε θα υπάρξει η Ελλάδα με ανάπτυξη και με αξιοπρέπεια. Είναι προφανές ότι οι δανειστές χτυπούν τον πρωτογενή τομέα. Καλά κάνουν οι δανειστές. Εμείς τι κάνουμε? Εμείς λοιπόν δεν πρέπει αυτό να το επιτρέψουμε, όσο μπορεί ο καθένας με τις δικές του δυνάμεις και από το δικό του μετερίζει. Κατέθεσα λοιπόν εγώ την ερώτηση χτες, λέγοντας πρώτα απ' όλα ότι υπάρχουν κίνδυνοι και για τη δημόσια υγεία όταν χρησιμοποιείς τη γάλα σκόνη. Ναι. Δεύτερον, χτυπιέται ο παραδοσιακός χαρακτήρας του ελληνικού γιαουρτιού. Βεβαίως. Τρίτον, υποβαθμίζεται το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων κτηνοτρόφων, διότι πλέον δεν μπορούν να ανταγωνιστούν εισαγόμενες πρώτες ύλες χαμηλής ποιότητας και γάλα εισαγόμενο. Και τέταρτο, θα ζημιωθεί και ο καταναλωτής, ο οποίος θα διατρέφεται με χαμηλής ποιότητας γιαούρτι. Ωραία. Το οποίο θα το πληρώνει και σε κανονική τιμή. Δεν υπάρχει περίπτωση να πέσουν. Ναι, αλλά προσέξτε, εδώ πέσατε σε παγίδα. Διότι αμέσως θα έρθουν οι Ευρωπαίοι και θα σας πούνε: γιατί, κύριε Μαριά μου, καταθέτετε ερωτήσεις και διαμαρτύρεστε? Όταν από το 2013 εσείς είχατε τον ΩΣΑ και μέσα εκεί σας έκαναν αυτή την πρόταση και εσείς το δεχτήκατε.
Και σωστή. Τώρα το 16 ερχόμαστε να το εφαρμόσουμε. Αυτή είναι μια παρατήρηση σωστή, αλλά αυτό δεν αναιρεί τα δικαιώματα που έχουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και άμα το θέλουμε εμείς, δηλαδή τι να κάνουν τώρα οι Ευρωπαίοι. Διότι υπερτερεί το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμη και των αποφάσεων του ΟΣΑ, ακόμη και των αποφάσεων της ελληνικής κυβέρνησης. Ναι. Επειδή εδώ πρόκειται για κοινή αγροτική πολιτική, ναι, γι' αυτό άλλωστε δεν προχώρησε αυτοτελώς η ελληνική κυβέρνηση στην τροποποίηση του ελληνικού κώδικα τροφίμων και ποτών, αλλά ζήτησε έγκριση από την Κομισιόν. Ναι. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει θέμα ρυθμίσεων ευρωπαϊκού δικαίου και επομένως νομιμοποιούμαστε εμείς, ακόμη και αν η ελληνική κυβέρνηση κάνει κάτι το οποίο βλάπτει την ελληνική πλευρά, νομιμοποιείται και ο Ευρωβουλευτής που μας έχουν εκλέξει και άνθρωποι και από την περιοχή σας και κτηνοτρόφοι κλπ. Νομιμοποιούμαστε να θέσουμε το θέμα αυτό. Διότι υπάρχει και ένα θέμα ονομασίας προέλευσης τώρα. Βεβαίως. Δεν μπορεί να έρθει το τσέχικο γιαούρτι και να ονομάζεται ελληνικό γιαούρτι. Επίσης υπάρχει υποχρέωση μιας προστασίας του παραδοσιακού χαρακτήρα παρασκευής του γιαουρτιού. Επομένως αυτό που λέω δεν είναι μόνο επιχείρημα δικό μας, είναι και επιχείρημα που έχουν προβάλει και οι Ιταλοί, το έχουν προβάλει και στη Γαλλία. Δηλαδή η εδώ διαμαρτυρία των Ιταλών τι κατάληξη είχε? Οι Ιταλοί έχουν δημιουργήσει ένα τεράστιο ζήτημα με αποτέλεσμα να είναι ανοιχτό ακόμη το θέμα αυτό. Μάλιστα. Και αυτά όλα, για να πούμε γιατί του στραβού το δίκαιο, προέκυψαν σε μεγάλο βαθμό τον Οκτώβριο λόγω της Ιταλίας. Εγώ ξέρετε είμαι πάντοτε μέσα στην Ολομέλεια και παρακολουθώ τα ζητήματα. Έχω περάσει τις χίλιες ομιλίες και παρεμβάσεις πλέον και εκεί διαπίστωσα τις παρεμβάσεις των Ιταλών συναδέλφων, ούτως ή άλλως είχα εγγραφεί και ομιλητής για το θέμα και βεβαίως έκανα και εγώ την τοποθέτηση τη δική μου. Άρα. Και είδα μια αμυντική στάση από πλευράς του αρμόδιου υπουργού, του κυρίου Χόγκαν, ο οποίος είναι Ιρλανδός. Άρα λοιπόν υπάρχει θέμα σοβαρό το οποίο εμείς πρέπει να αναδείξουμε. Έχουμε προφανώς τη συμπαράσταση και των Ελλήνων κτηνοτρόφων και των κτηνοτρόφων αυτό της περιοχής. Αυτό δεν το συζητάμε, σας. Αλλά ήθελα να ρωτήσω το άλλο. Τη συμπαράσταση των των έχετε, των απλών πολιτών, των κτηνοτρόφων, των παραγωγών, των Ελλήνων. Συμπαράσταση σε αυτό το οποίο κάνατε εσείς από τους υπολείπους συναδέλφους σας ευρωβουλευτές έχετε ή όλοι σφυρίζουν αδιάφορα γιατί το 2013 ξέρω εγώ ήταν κυβέρνηση αυτή, επομένως θα μην θίξουμε τα παλιά, σήμερα είναι η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, επομένως θα μην θίξουμε τους τώρα και είστε μόνος σας? Κοιτάξτε, η πρωτοβουλία είναι σαφής, η ερώτηση κατατέθηκε χθες. Η πρωτοβουλία είναι δική σας. Από εκεί και πέρα θα αναμείνουμε και την τοποθέτηση των συναδέλφων. Δεν μπαίνω εγώ σε αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη Επειδή δεν έχουμε πολύ καιρό και 19 Μαΐου αλλάζει το σύστημα. Δηλαδή, νοπό γάλα μέχρι 19 Μαΐου. Μετά το έχουμε αλλαγμένο το σύστημα. Μετά θα τρώμε σκόνη και θα νομίζουμε ναι, ότι τρώμε να μην πω τι. Μέχρι 19 Μαΐου είναι αρκετός καιρός για να δώσουμε μάχη. Από εκεί και πέρα είναι προφανές ότι πολιτικά εκτίθεται η ελληνική κυβέρνηση, η οποία οφείλει να απαντήσει και να οφείλει και το ελληνικό κοινοβούλιο να πάρει θέση. Και εμείς όσο μπορούμε θα δώσουμε τη μάχη στην Ευρωβουλή και με τη συμπαράσταση τη δικιά σας και των άλλων μέσων μαζικής ενημέρωσης. Σας λέω ότι αυτό το θέμα ήδη έχει αναδειχθεί και από εσάς στην περιοχή σας και στο Κιλκίς έχει γίνει θέμα και στην Καβάλα το έχουν αναδείξει και στην Κρήτη. Μπορεί να φτιάξουμε και ένα κίνημα. Εν πάση περιπτώσει να στηρίξουμε έστω τουλάχιστον να ξέρουμε ότι μπορούμε να έχουμε και το παραδοσιακό γιαούρτι. Στο τέλος θα χάσουμε και το παραδοσιακό ελληνικό γιαούρτι. Δηλαδή δεν έχει μείνει τίποτα πλέον. Εκεί οδηγούμαστε. Εκεί οδηγούμαστε. Επομένως περιμένουμε εξελίξεις, λέτε. Περιμένουμε εξελίξεις και θα δώσουμε τη μάχη και από εβδομάδα πάμε Στρασβούργο. Θα έχει και άλλα θέματα εκεί και να είστε βέβαια ότι όσον αφορά τουλάχιστον εμένα. Θα δώσουμε αυτό τον Όταν αγώνα. Όταν θα έχετε την απάντηση να επικοινωνήσουμε και να μας πείτε τι ακριβώς. Βεβαίως. Και για κάθε εξέλιξη θα σας ενημερώσω. Πάντα Ευχαριστώ. Το δελτίο σας είναι φιλόξενο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μαριά. Καλό σας μεσημέρι. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, σύντομο διάλειμμα αμέσως μετά μεσημβρινή ενημέρωση με τον Δημήτρη τον Κώτα και στη συνέχεια και πάλι κοντά σας.